Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ. Παρέα μας μεγάλωσε, μεγάλωσε και γέμισε με πολλά χαρούμενα, όμορφα χαρούμενα πρόσωπα. Ήδη από το πρωί σας λέμε ότι θα μα υποδεχθούμε πολλά παιδάκια σήμερα προσχολικής ηλικίας. Το 21ο νηπιαγωγείο Σερών για μία ακόμη φορά μας θυμάμε την παρουσία του. Ήταν το πρώτο νηπιαγωγείο που εγγενίασε έτσι την επαφή του με το δημόσιο ραδιόφωνο και την ΕΡΤ Σερών και μάλιστα σε μια περίοδο που ούτε εμείς το πιστεύαμε για το τι μπορούν να κάνουν τα νήπια. Αλλά το 21ο νηπιαγωγείο και η κυρία Αριάδνη Ευαγγελοπούλου μας είχε δείξει το δρόμο. Μας έφερε τα πρώτα παιδάκια και κάναν την πρώτη εκπομπή. Ακολούθησαν και άλλοι βέβαια, αλλά για μας είναι το πρώτο και η πρωτιά σε οτιδήποτε υπάρχει είναι αυτό που λέμε, η πρώτη αγάπη και παντοτινή. Έγινε σλόγαν από σοκολάτα, αλλά σε εμάς ισχύει. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε τα παιδιά από το 21ο νηπιαγωγείο. Συνοδεύονται από την κυρία Αριάδνη Ευαγγελοπούλου και την κυρία Δήμητρα Τριανταφύλου. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Μια δυνατή καλημέρα από όλους. Πόπο. Δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε πόση ομορφιά. Δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε. Τι όμορφα ματάκια, χαμόγελο, γλυκά προσωπάκια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είστε κοντά μας. Μας έφεραν και μια εξαιρετική έτσι, χειροτεχνία για το ραδιόφωνο που σημαίνει ότι έγινε λόγος πολλής στις σχολικές αίθουσες αυτές τις μέρες. Ναι, έγινε λόγος πολλής. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την υποδοχή. Βρίσκουμε μια ανοιχτή αγκαλιά πάντα όταν ερχόμαστε εδώ. Αγαπάμε πολύ την Έρα Σερών, αγαπάμε το ραδιόφωνο. Ναι, μιλήσαμε αυτές τις μέρες για το ραδιόφωνο. Τα παιδιά είπανε γιατί ακούνε ραδιόφωνο, τι τους αρέσει να ακούνε στο ραδιόφωνο. Αν θέλετε μπορούν να σας το πούνε, βεβαίως. Τι τους αρέσει να ακούνε στο ραδιόφωνο. Βέβαια. Ποιος θέλει να σηκώσει χέρι. Βαγγέλη. Εμένα μου αρέσει να βλέπω εκπομπές παιδικές. Τι ωραία. Να ακούμε, τι μας αρέσει να ακούμε στο ραδιόφωνο. Μας αρέσει να ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πολύ ωραία να σε. Πολύ ωραία. Έλα. Μ' αρέσει να ακούω τις αγαπημένες μου μελωδίες. Και τι ωραία λέξη που έχεις, μελωδία. Εμένα μ' αρέσουν τα νανουρίσματα. Τα? Νανουρίσματα. Τα νανουρίσματα. Και ο Θάνος που εντυπωσιάζεται απέναντι που ρυθμίζει τον ήχο με αυτά που ακούει, να λέει και τα ονόματά του στα παιδάκια για να ξέρουμε ποια είναι. Τι σου αρέσει να ακούς. Ποιος άλλος θέλει να μας πει. Σε Στέριο. Ποιος άλλος θα μας πει. Ευαγγελία. Ντρέπεται. Τώρα. Του είδαμε ονόματα. Έλα. Μου αρέσουν τα βλητικά. Ναι.
Σοβαρά, το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, τι σ' αρέσει περισσότερο? Το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Και τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. Μπράβο. Ε, τώρα ο Θάνος σε έχει βάλει στην καρδιά του απέναντι. Και Πανσεραϊκός. Ναι. Ναι, αλλά λίγο. ΑΕΚ περισσότερο. Και πώς είναι το όνομά σου? Στέργιος. Στέργιος. Ωραία. Επίθετο Στέργιο. Μάλαμας. Ο Στέργιος, μπράβο. Ο Μάλαμας, ο γνωστός εξής λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα με λέει Γιώργο Μπαλαμπάνη. Μπράβο. Γεια σου Γιώργο Μπαλαμπάνη. Έλα και εσύ. Τον καιρό. Α, τον καιρό. Σοβαρά, σ' αρέσει να ακούς τον καιρό? Ναι. Δηλαδή από χθες άκουσες τον καιρό και σήμερα ήξερες ότι θα βρέχει? Ναι. Α, όχι, χθες δεν άκουσες. Οπότε δεν πήρες ομπρέλα σήμερα. Και πώς είναι το όνομά σου εσύ? Ηλίας. Ηλίας, το άλλο? Δελιγιάννης. Μπράβο, Ηλία. Δελιγιάννη. Έλα κούκλα μου εδώ, πώς σε λένε? Βίλμα. Ναι. Βίλμα. Βιθλέμ. Ναι. Μπράβο. Κατερίνα, εσύ θα μας πεις, έλα, τι σου αρέσει να ακούς. Ευαγγελία. Ναι. Έλα να μας πεις. Έλα. Παραμύθια. Παραμύθια, ναι, από το ραδιόφωνο. Πολύ ωραία. Και πώς σε λένε? Ευαγγελία. Το επίθετο? Καμπούρογλου. Καμπούρογλου. Μπράβο, Ευαγγελία. Όπως καμπούρι. Εμένα με λένε Μαριτίνα Μινά. Μαριτίνα Μινά, και τι σ' αρέσει σαν κορίτσι μου να ακούς? Είπα, τα νανουρίσματα. Τα νανουρίσματα, ναι, εντάξει. Να μας πει και η Κατερίνα. Εμένα μου αρέσει να βλέπω ειδήσεις και με λένε Κατερίνα. Κατερίνα, το άλλο το έχουμε, πώς είναι? Μπαγιώτα. Μπράβο το κορίτσι μου. Και βέβαια όλα τα κοριτσάκια ήρθαν ιδιαίτερα περιποιημένα. Βέβαια, πάντα. Πραγματικά επίσκεψη, καλοντημένα με ωραία γυλαίκα. Κοτσίδες, κοκαλάκια, τι να δεν έχουν ετοιμάσει όμως και κάτι να σας πούνε. Ναι, ναι, να ολοκληρώσουμε όμως να μας πούν τα παιδιά πώς τα λένε, το όνομά τους, όλα. Ναι. Ποιοι δεν μας είπαν πώς το όνομά τους? Ελάτε. Εγώ δεν είπα. Και από εδώ, και από εδώ μπορείτε να πείτε. Λέω, έλα. Και από εδώ μπορείτε Βαγγέλη. Να πείτε. Βαγγέλη. Επίθετο. Δημάκης. Πω πω. Ρε Βαγγέλη Δημάκη. Τους τρόμαξες όλους τώρα, τους ξύπνησες. Έλα αγάπη μου. Τους ξύπνησα από τον ωραία του συχνάκο. Το όνομά σου? Πώς σε λένε? Γιάννα. Αλλιώς Γιάννα. Εσύ δεν ήπιες? Το επίθετο. Το επίθετο Γιάννα πώς είναι? Λουσνίκοβα. Μπράβο το κορίτσι μου. Εσένα πώς σε λένε? Χρύσα. Χρύσα το άλλο, το όνομα πώς το λένε, πώς είναι? Βουτζιαμάνη. Μπράβο το κορίτσι μου. Και τι ωραία. Ποιος θα μας είπε? Ελάτε εδώ. Στρατή Επανόλη Γιώργο. Έλα και εσύ πίσω που σηκώνεις χέρι. Ελάτε παιδιά, ελάτε όλοι, ελάτε. Πώς σε λένε η κούκλα μας είναι? Ειρήνη. Το άλλο Ειρήνη. Αραμπατζή. Αραμπατζή Ειρήνη, μάλιστα. Ποιος δεν είπε, έλα εδώ εσύ. Ήρθαμε το Στέφανο. Στέφανο, το άλλο. Ζαφυρίδης. Πώς? Ζαφυρίδης. Μάλιστα. Ζαφυρίδης. Εσένα. Και εδώ ο φίλος με τα ωραία μαλλιά, δεν σε εδώ μαλάκι. Έλα, πώς είναι ένα γόρι μου? Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο. Ποιο δυνατά? Το άλλο μου πώς είναι? Κανάκι. Μπράβο. Εσένα κουκλά μου? Πώς? Έρικα. Έρικα. Το άλλο το όνομα Έρικα? Φρυδερίκη. Δεν άκουσα τίποτα εγώ. Φρυδερίκη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο παιδάκι δεν μας είπε? Πες αγάπη μου. Ευστρατεία. Το άλλο Ευστρατεία πώς είναι? Τσακυρίδου. Τσακυρίδου. Μπράβο Τσακυρίδου, και ωραίο φιόγκο έχεις Ευστρατεία Τσακυρίδου. Υπάρχει κάποιο Υπερμάχη και ο Μανώλης. Έλα, και ο Γιώργος. Έλα Γιώργο μπροστά. Γιώργο και Υπερμάχη. Είναι εδώ. Έλα εδώ. Δεν θέλει να μας πει το όνομά της Υπερμάχη. Ωραία. Έχει τόσο ωραίο όνομα. Έλα, Μανώλη. Το άλλο Μανώλη πώς είναι? Παυλίδης. Παυλίδης. Και ο Γιώργος. Έλα γόρι μου, πώς σε λένε? Γιώργος. Το άλλο? Βελιγρατλής. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Τι μας ετοιμάσατε? Τι ετοιμάσατε, παιδιά? Λοιπόν, εμείς φέτος κάνουμε, ναι, ένα έργο e-twinning. Είμαστε 22 νηπιαγωγοί από όλη την Ελλάδα, από την Κύπρο και από την Ευρώπη. Και έχουμε έναν δράκο στα νηπιαγωγεία μας, ο οποίος έχει χάσει τα γυαλιά του και ταξιδεύει στις λίμνες, ψάχνει να βρει τα πράγματά του. Αλλά πρέπει να έχουν καθαρά νερά οι λίμνες. Αυτός ο δράκος λοιπόν πάει από λίμνη σε λίμνη και έρχεται και στην Κερκίνη μας. Θα σας πούμε λοιπόν κάτι για αυτό το έργο και στη συνέχεια και τα άλλα τμήματα όταν θα μπουν έχουν ετοιμάσει κάποια μικρά έμετρα που μας τα ετοίμασε η Γιώτα Καλτσίδου. Επειδή και τα άλλα τμήματα δεν είναι μέσα στο e-twinning αλλά δουλεύουν την λίμνη Κερκίνη. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Ελάτε. Ένας-ένας έρχεστε εδώ μπροστά, Στέργιο. Έλα Στέργιο. Από εδώ, από πού σου βολεύει. Λοιπόν, ναι, για πες μου αγόρι μου. Σ' ακούμε. Αφού είμαστε σχολείο, πολύ εργατικό, κάνουμε πρόγραμμα πιο οικολογικό. Ωραία. Και πολύ καλά κάνετε. Για ένα γλυκούλι δράκο που χάσε τα γυαλιά και ψάχνει να τα βρει,
του κόσμου τα νερά. 22 σκοιά σε αυτό το βυθινό, καθώς ψάχνουν μαζί του από αυτά μπορούν. Μπράβο. Με σένα ούτε μικρόφωνο χρειάζεται. Μέσα στους δραβιάτοπους, σε λίμνες, σε ποτάμια, μα βρήκαν κάτι πράγματα, όχι και τόσο σπάνια. Όχι και τόσο σπάνια. Για πες. Γιατί το δράκο η μόλυνση πολύ τον ενοχλεί, γι' αυτό και τα γυαλιά του δύσκολα θα τα βρει. Μάλιστα. Είναι μολυσμένα τα νερά, πού να τα βρεις. Εμείς για να βοηθήσουμε, ψάχνουμε στην Κερκίνη, μήπως και για το δράκο μας κάτι καλό θα γίνει. Ο Γιώργος, πού είναι? Έλα Γιώργο. Και τι έγινε βρε Γιώργο μετά, με το δράκο, για πες. Είναι μια λίμνη. Είναι μια λίμνη στον ποταμό Στριμώνια. Στον ποταμό Στριμώνα, πουλιά θηλαστικά περνάνε το χειμώνα. Ωραία, που άγρια θηλαστικά περνάνε το χειμώνα. Έχουμε ετοιμάσει και ένα τραγούδι να σας πούμε, που είναι ο ύμνος του έργου μας. Ναι. Τη μουσική να σας πω ότι μας την παραχώρησαν οι Σταβέντο. Και τους στίχους τους φτιάξαμε εμείς όλα τα παιδιά μαζί. Είναι το τραγούδι που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Το τραγούδι μας, ναι, συμμετέχει στον διαγωνισμό. Πείτε πώς μπορούμε να σας ψηφίσουμε. Εγώ ήδη σας ψήφισα. Είναι ο σύνδεσμος που τον έχουμε στις προσωπικές μας σελίδες, αλλά και αν θέλει κάποιος μπορεί να μπει στο European School Radio, ψηφοφορία, να πατήσει τραγούδια. Το τραγούδι μας είναι το τρίτο στη σειρά, το νούμερο 3, ο δράκος που έχασε τα γυαλιά του. Πατάει το, να ακούσει το τραγούδι, και όταν φτάσει στα 2/3 του τραγουδιού βγαίνει μια καρδούλα. Πατάει την καρδούλα να γίνεται κόκκινη, μας δίνει την ψήφο του, γιατί είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, πίσω από ένα δημοτικό, και έχουμε ανάγκη την ψήφο και τη στήριξη όλων. Ωραία. Για να βγει πρώτο το τραγούδι μας. Θα το λέμε αυτό σε τακτά χρονικά, ναι, διαστήματα, ναι, ναι. Για να μαζέψετε πολλές καρδούλες. Σας ευχαριστούμε, ναι, πάρα πολύ, ναι, γιατί θα είναι μεγάλη τιμή και για την πόλη μας, και για την Κερκίνη μας, και βέβαια για τα νηπιαγωγεία μας γενικότερα. Και είναι μια δική μας εραϊκή παραγωγή από τα νιάτα των Σερών που θα πρέπει να στηρίξουμε. Ναι. Στο τραγούδι που ακούγεται στο διαγωνισμό, στο European School Radio, συμμετέχουν 400 παιδιά. Είναι και τα 400 παιδιά των νηπιαγωγείων μας. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πούμε όμως τώρα εμείς μόνοι μας αυτό το τραγούδι. Ωραία. Ξεκινάμε. Ένας δράκος. Έτοιμοι. Με γυαλάκια. 1, 2, 3. Ένας δράκος με γυαλάκια για μπανάκι ξεκινά. Ψάχνει να βρει όμορφη λίμνη που έχει τα θαρά νερά. Όμως έτσι όπως πετάει και χαζεύει ένα βάτο, η τσαντούλα του ανοίγει και του πέφτουν όλα κάτω. Τη Δευτέρα τα μπρατσάκια, Τρίτη το αντιλίακο, Την Τετάρτη το σωσίδι.
Μπράβο σας. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πώς καταφέρατε και μάθατε τόσες πολλές λέξεις, τόσα πολλά λόγια. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Κυρία. Πόσες λίμνες, ε. Όλες τις λίμνες βάλατε. Αυτό το τραγούδι λοιπόν στο διαγωνισμό το τραγουδάνε και τα 400 παιδιά μαζί και βγαίνει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Εντάξει, εξαιρετικά, πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω πόσο χρόνο σας πήρε να μάθουν όλο το τραγούδι αυτό απ' έξω. Πολύ γρήγορα το μάθανε. Ναι. Μπράβο. Πάρα πολύ γρήγορα. Και δυστυχώς δεν είχαμε και εικόνα να σας μεταφέρουμε το πώς το ζουν τα παιδάκια. Που νιώθαν ολόκληρα, συμμετείχαν. Ακόμη και δύο μικρές φίλες μου εδώ, η υπερμάχη και την άλλη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Υπερμάχη, θες να πεις, ναι. Τραγουδούσε ολόκληρο. Τραγουδούσε και κουνιόταν ολόκληρη μαζί με τη φίλη της. Πες το όνομά σου, περιμένουν ο παπάς και η μαμά, γλυκιά μου. Υπερμάχη. Μπράβο, κορίτσι μου. Και το επώνυμό σου. Αναστασία. Τα έδωσε όλα στο τραγούδι όμως, μαζί με τη φίλη της. Όσο δεν μίλησαν, τόσο τραγούδησαν. Μπράβο. Καλλιτέχνηδες. Λοιπόν, εμείς θα πούμε τώρα ότι είμαστε το πρώτο τμήμα του νηπιαγωγείου μας. Θα μπει τώρα το δεύτερο τμήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.